σας ημέρα, κύριε Νταβέτα. Καλημέρα σε εσάς και στην όμορφη Κέρκυρα. Να ξεκινήσουμε όμως λίγο με τα εσωτερικά της Γαλλίας, γιατί ξέρετε τώρα τα εσωτερικά των χωρών στην ουσία είναι εσωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Μιλάμε τώρα για μια παγκοσμιοποιημένη κοινότητα, όχι με την έννοια που την είχαμε και την εννοούσαμε πριν από λίγα χρόνια. Πρόκειται για μια πραγματικά παγκοσμιοποιημένη κοινότητα, ένα ντόμινο το οποίο αλληλοσυνδέεται στην περιοχή μας και μας επηρεάζει. Επηρεάζει τα εσωτερικά των χωρών. Κάποτε νομίζαμε ότι θα ήταν μόνο η εξωτερική εικόνα. Ακριβώς. Τώρα υπάρχει κυλιόμενη εσωτερική εικόνα. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα κίτρινα γυλαίκα. Μιλάμε τώρα για τις διαδηλώσεις που γίνονται εδώ και πάρα πολύ καιρό στη Γαλλία. Δύο χρόνια κάθε Σάββατο ασταμάτητα. Είναι απίστευτο αυτό το κίνημα, προφανώς έχει έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι μια πολιτική κίνηση που κάποιοι βρίσκονται από πίσω του, γιατί δεν θα έχει μια τέτοια Όχι. δυναμική και τέτοια αυτό, διάρκεια, έτσι δεν είναι? Αυτό καταρχήν πάρα πολύ ωραία ερώτηση και ευχαριστώ. Αυτό αποδείχτηκε από την πράξη ότι δεν ισχύει. Θα σας πω τι εννοώ. Αυτά τα κίτρινα γυλαίκα είναι η συνέχεια ενός άλλου κινήματος. Η συνέχεια κυριολεκτικά, απλώς άλλαξαν τα ρούχα. Το ίδιο κίνημα το οποίο ξεκίνησε από την εποχή του Ολάντ. Προσέξτε, μιλάμε τώρα από την εποχή του Ολάντ. Ναι. Τότε λέγανε ήταν το κίνημα διαδήλωση για όλους. Ναι. Από τότε λέγανε ότι αυτό είχε πατρόνες, τη μία φορά είχε την ακροαριστερά, την άλλη ότι είχε την ακροδεξιά, την άλλη ότι είχε την εκκλησία, την άλλη δεν ξέρω και εγώ τι. Κάθε φορά βρίσκανε διάφορους πατρόνους. Δεν ίσχυσε με τίποτα. Και πήρε τη μορφή συγκεκριμένη αυτό το κίνημα μέσα από τα κίτρινα γυλαίκα. Είναι κίνημα το οποίο εκφράζει πρώτα απ' όλα, ας πάμε στο οικονομικό τομέα, εκφράζει την διαλυμένη και χτυπημένη ανελαίητα μεσαία τάξη της Γαλλίας. Δηλαδή, άμα δούμε αυτούς που πάνε στις διαδηλώσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό, παρά τη σκληρή στάση της αστυνομίας, την ανελαίητη κάποιες φορές, θα δείτε ότι είναι άνθρωποι από 50, 45 μέχρι 70. Ναι. Μιλάμε για ανθρώπους της διπλανής πόρτας δηλαδή. Βεβαίως. Ordinary people. Βεβαίως, τους καθημερινούς, τους γείτονες. Αυτοί πάνε πολλές φορές, πηγαίνουν τουλάχιστον στην αρχή με τα παιδιά τους. Από τότε που η αστυνομία άρχισε να γίνει πολύ σκληρή, δεν τα παίρνουν τα παιδιά. Αλλά αυτοί λοιπόν όλοι, με αφορμή τα κίτρινα γυλαίκα, ντύθηκαν ως κίτρινα γυλαίκα με μια μορφή συμβολική και κατεβαίνουν συνέχεια στους δρόμους. Σταμάτησε αυτό επί κοροναϊού. Πίστεψε η κυβέρνηση και οι διάφοροι γύρω την κυβέρνηση ότι ο κοροναϊός θα τους κάμψει το ηθικό, θα τους ρίξει ψυχολογικά, όπως αυτό πιστεύουν πάρα πολλές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Αλλά εδώ μιλάμε για Γαλλία. Εδώ μιλάμε για ιστορία, πολιτική και για πολιτική συνείδηση των πολιτών. Οι Γάλλοι δεν λύγησαν ούτε ένα δευτερόλεπτο. Βγήκανε με την ίδια ορμή και εν μέσω πια καραντίνας, που σημαίνει ότι ανυπομονούσαν και που σημαίνει ακόμη ότι σιγόβραζε και έγινε ακόμη πιο ισχυρό το αίσθημα εξέγερσης συσταγωγικά, ναι, και αντίστασης απέναντι σε μια εξουσία η οποία τρία στοιχεία τους απειλεί. Το ένα είναι το οικονομικό. Το άλλο είναι της ασφάλειας, να νιώθουν ασφαλείς και όχι να γίνονται τρομοκρατικές ενέργειες κτλ. Και το άλλο είναι το ταυτωτικό. Προσοχή, είναι πολύ ισχυρό στους Γάλλους το ταυτωτικό. Όταν λέμε ταυτωτικό, μην το μπερδεύουμε το εθνικιστικό, γιατί εδώ στην Ελλάδα όταν ακούμε τη λέξη ταυτότητα, κάποιοι νομίζουν ότι μιλάμε για εθνικισμό. Όχι, ταυτότητα σημαίνει είμαι Γάλλος, υπάρχει το κράτος δικαίου και η γαλλική, αν θέλετε, η γαλλική επανάσταση και ο διαφωτισμός, με όλες αυτές τις αρχές που έχει βάλει, και όποιος μπαίνει στη χώρα μου θέλω να τηρεί αυτούς τους κανόνες. Όχι θεολογικούς φανατισμούς, ούτε εθνικιστικές ακρότητες. Ναι. Γι' αυτό και όταν πήγε η Λεπέν στη διαδήλωση ή ο Μελανσόν, προσέξτε, παίρνουν τα δύο άκρα, γιουχαίστηκαν και διώχτηκαν και ο ριζοσπαστικά αριστερός και η ακροδεξιά.
Μάλιστα. Μιλάμε δηλαδή στην ουσία για ένα ισχυρό κοινωνικά κέντρο, το οποίο θέλει να υπερασπίσει συγκεκριμένες αρχές εκτός από τα οικονομικά, που προέρχονται βέβαια από το DNA της Γαλλικής Επανάστασης, ναι, και που καλά κάνετε και κάνετε τον διαχωρισμό με τους εθνικιστές, γιατί για παράδειγμα η ιστορία, η σύνδεση της Γαλλίας με την Αλγερία δείχνει ότι υπάρχει μια ομογενοποίηση από μη Γάλλους, ας πούμε, Καυκάσιους, Λευκούς και δεν συμμαζεύεται. Άρα είναι έξω από αυτή τη λογική. Έξω από αυτή, βέβαια, απολύτως. Και αυτοί οι περισσότεροι από αυτούς έχουν γαλλοποιηθεί, εκτός από τις εξαιρέσεις τις θεολογικές. Ναι. Μιλούσα με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σπουδάσει στη Γαλλία και του έλεγα για παράδειγμα ένα περιστατικό που συνέβη εδώ στην Ελλάδα, ότι όταν τα no-name προϊόντα στα σούπερ μάρκετ άρχισαν να γίνονται δημοφιλή, οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ διπλασίασαν ή τριπλασίασαν τις τιμές τους. Μου έλεγε λοιπόν ότι αν αυτό γινόταν στη Γαλλία θα είχαν σαπίσει αυτά τα προϊόντα στα ράφια, γιατί υπάρχει έντονη κοινωνική συνείδηση για τον τρόπο που ο καθένας θα πρέπει να συμπεριφέρεται από την πλευρά του στο κοινωνικό σύνολο. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τους Έλληνες. Το λέω για να καταλάβουμε λίγο τον τρόπο σκέψης των Γάλλων που διαφέρει από το δικό μας. Ακριβώς, θα συμφωνήσω και θα σας φέρω και εγώ ένα μικρό παράδειγμα. Συνέχεια αυτού που μου λέτε είναι ότι όταν υπάρχει αύξηση προϊόντος, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι τον καταγγέλνουν. Προσέξτε, οι δημοσιογράφοι, ο τύπος, δεν υπάρχει δεξιός και αριστερός. Ο τύπος φωνάζει, ναι, αύξηση προϊόντων, παράνομη αύξηση κτλ. Και ταυτόχρονα ο κόσμος, υιοθετώντας αυτή τη λογική, περνάει σε ένα μποϊκοτάζ κυριολεκτικό στην πράξη, συνολικό μποϊκοτάζ. Αλλά αυτό είναι προϊόν μιας συνείδησης πολιτικής, η οποία γεννήθηκε από τη Γαλλική Επανάσταση και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, παρά τις όποιες μεταλλαγές κοινωνικές και ανθρωπολογικές, ναι, έχουν γίνει μέσα στη Γαλλία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι την υπεράσπιση αρχών που αφορούν την αστική δημοκρατία. Πείτε μας όμως, τι γίνεται με τα οικονομικά? Είναι τόσο άθλιες οι συνθήκες, να το πούμε έτσι? Ναι, υπάρχει πρόβλημα, με την έννοια ότι όλοι νομίζουν και λένε, α, εδώ λέει, ας πούμε, στην Ελλάδα υπάρχουν φόροι. Και τους λέω εγώ, και στη Γαλλία υπάρχουν φόροι. Και μου λένε, ναι, αλλά οι μισθοί, ποιοι μισθοί? Οι καθηγητές, για παράδειγμα, για να μιλήσουμε ξεκάθαρα, οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο που εργάζουν, ο μισθός τους είναι από 1.500 μέχρι 2.000 ευρώ maximum. Αντίστοιχο με των ελληνικών. Εκεί είναι λίγο που έλεγαμε πριν, η εναρμόνιση της εσωτερικής κατάστασης των χωρών, μια δηλαδή σιωπηλή και σιγανοπαπαδιά παγκοσμιοποίηση. Ναι. Πάμε για εναρμόνιση. Προφανώς είναι λίγο υψηλότερα τα γαλλικά, αλλά εκτός από τις εξαιρέσεις των μεγάλων διευθυντών, είναι λίγο παραπάνω από την ελληνική πραγματικότητα. Αυτή που είναι καλύτερη και από τη Γαλλία είναι η Γερμανία. Ναι. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό? Υπάρχει έντονο πρόβλημα στην γαλλική οικονομία? Υπάρχει, ναι. Να το λέμε, βέβαια, μπορεί να συγκρίνουμε τους μισθούς, τα ενοικία, ας πούμε, είναι υψηλότερα και πολύ υψηλά. Αλλά ωστόσο δεν υπάρχει μια τέτοια απώλεια εισοδήματος στις τάξεις του 40-60% που είχαμε εδώ στην Ελλάδα. Όχι, δεν υπάρχει αυτό, έχετε δίκιο, γι' αυτό και μπορεί η χώρα αυτή μέσα από την θεσμική και λογική νοοτροπία να προχωράει δυνατή και ισχυρή. Ναι. Απλά. Άρα γιατί όλη αυτή η ιστορία? Δεν βρίσκουν εύκολα τις ωραίες λύσεις της οικονομικής ευκολίας που είχαν από την εποχή του Μιτεράν. Τότε που εύκολα έβρισκες πολλές δουλειές και με αρκετά υψηλά χρήματα. Έχουν λίγο, αν θέλετε, πάρει το μέσο όρο όλα τα πράγματα, και αυτός ο μέσος όρος, σε συνδυασμό με την κοπή επιδομάτων που έφερε ο Μακρόν, έχει ξεκινήσει από πριν άλλων προέδρων, αλλά ο Μακρόν έφερε κοπή επιδομάτων, πολλών επιδομάτων και άρση πολλών βοηθητικών μέτρων, αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια στενότητα στο Γάλλο, ο οποίος είχε μάθει να ζει βολικά με μια μορφή, έτσι αν θέλετε, ευδαιμονίας κοινωνικής. Ναι. Συν το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρέωσε τους Γάλλους να δεχτούν στην αγκαλιά πολίτες πολλών χωρών οι οποίοι εισάγουν άλλου είδους συμπεριφορές. Πολλοί με ρωτάνε γιατί οι Γάλλοι είναι δυσπιστοί απέναντι στους Τούρκους. Γιατί η δυσπιστία δεν είναι κυβερνητική. Είναι σε βάθος, είναι κοινωνική, είναι πολιτική δυσπιστία απέναντι στους Τούρκους. Γιατί ακριβώς δεν θα ήθελαν μια χώρα όπως η Τουρκία με 80-100 εκατομμύρια κόσμος να μπει στην ευρωπαϊκή αγορά
και να πλημμυρίσει τις αγορές με άλλου είδους νοοτροπία, με άλλου είδους αντιλήψεις και ταυτόχρονα με απειλή της ταυτότητας της Ευρωπαϊκής. Δεν το θέλουν οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι είναι φιλοευρωπαϊστές. Και αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτός ο φιλοευρωπαϊσμός συνεχίζει να υπάρχει ή νομίζετε ότι θα υποστεί ρήξη? Συνεχίζει να υπάρχει. Έχει υποστεί μία μείωση. Έχει υποστεί πλευρικά χτυπήματα λόγω του ότι η Λεπέντε εκμεταλλεύεται έντεχνα, με πολύ έξυπνο τρόπο εκμεταλλεύεται αυτά τα πλευρικά χτυπήματα και έχει σταθεροποιηθεί μεταξύ 23 και 26% σταθερά. Δεν πέφτει, είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο δεν πέφτει. Μπορεί να μην αυξάνεται στο 35, στο 40 για να γίνει κόμμα άμεσης εξουσίας, αλλά δεν πέφτει ποτέ κάτω από το 25. Έχει μια μεγάλη σταθερότητα και σε επίπεδο κοινωνικής βάσης, εργατών και άλλων κοινωνικών, αν θέλετε, μειονοτήτων. Ναι. Έχει αποποιηθεί όμως ορισμένες ακραίες αρχές που για παράδειγμα έχει ο πατέρας της. Ατελείως. Μιλάμε τώρα για μια άλλη Λεπέν. Μιλάμε ότι στο επιτελείο της βρίσκονται επιφανείς εβραϊκής καταγωγής άνθρωποι, επιφανείς έγχρωμοι, για να το πω έτσι, από διάφορες χώρες, από Ασία κτλ. Κτλ. Η ίδια δεν είναι ιδιαίτερα αυστηρή στις εκφράσεις της και στις εκφράσεις των συνεργατών της. Έτσι και κάποιος κάνει μία, αν θέλετε, έκφραση η οποία χαρακτηρίζεται ρατσιστική, εθνικιστική ή αντισημίτικη, διαγράφεται αμέσως. Άρα μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο έχει πάρει μία κεντροδεξιά, αν και είναι λίγο, αν ακούσει κάποιος να το λέω αυτό, θα θεωρηθεί ότι υπερβάλλω, αλλά ναι. εκεί πάει, προς τα εκεί πάει. Πάει να πάρει τον κόσμο της παλιάς κεντροδεξιάς. Γι' αυτό και έχουμε διαμάχη με το παλιό κόμμα του Σιράκ και με τη Λεπέν. Η διαμάχη τους είναι σκληρή. Ο ένας υιοθετεί τα επιχειρήματα και, τα πολιτικά σλόγγαν του άλλου για να μπορέσει να διαλύσει ο ένας τον άλλον. Είναι η μεγάλη δεξαμενή του κέντρου που έχω την εντύπωση ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες αποτελεί στην ουσία τον ισορροπιστή ή τουλάχιστον δίνει το ρεύμα προς την πολιτική νίκη. Έτσι, προς ακριβώς, την πολιτική υπέρβαση. Μην ξεχνάτε αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης, ο οποίος είναι πραγματικά ο θεωρητικός της πολιτικής, έλεγε ότι σε μια ευθεία γραμμή, άμα κόψεις τα άκρα, η ευθεία γραμμή δεν αλλάζει. Ναι. Το πολύ μπορεί να μικρύνει. Άμα σπάσεις το κέντρο, η γραμμή διαλύθηκε, έπεσε. Άρα λοιπόν, αυτή τη λογική του Αριστοτέλη, της μέση οδού, του κοινού νου, την πήραν πάρα πολύ καλά οι Ευρωπαίοι, αλλά την έχει επίσης και όλος ο κόσμος, ο οποίος θέλει να ζει με βάση τον κοινού νου, με βάση τη μεσαία λογική. Τώρα κάντε μου ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί δεν έχουμε ελάχιστα λεπτά στη διάθεσή μας, για όλη αυτή την ιστορία που γίνεται και στις κοινωνίες της Ανατολικής Ευρώπης, που εκεί βλέπουμε επίσης έναν διαμορφούμενο συντηρητισμό που πολλές φορές όμως είναι επίπλαστος, όπως είδαμε με τα τελευταία γεγονότα με τον Ευρωβουλευτή εκεί του Ουρμπάν που βρέθηκε στο gay party, τέλος πάντων, ενώ λίγες μέρες πριν είχε συνυπογράψει το νομοσχέδιο κατά των ομοφιλοφίλων. Είναι λίγο δημαγωγικά όλα αυτά τα πράγματα που στηρίζουν. Δεν έχουν κοινωνική βάση, γιατί στη βάση η κοινωνία, ακόμη και αν φαίνεται κλειστή, είναι ανοιχτή στη διαφορετικότητα. Εγώ πήγα στην Ουγγαρία και το είδα. Αλλά προσέξτε, αυτό το οποίο ενοχλεί πολύ τους Ευρωπαίους είναι τα οργανωμένα καραβάνια μεταναστών από διάφορες ΜΚΟ και από διάφορα συμφέροντα, τα οποία εκμεταλλεύονται αυτούς τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Και το δεύτερο είναι η απειλή της ταυτότητάς τους. Δηλαδή θέλουμε να υπάρχει η πολιτισμική ταυτότητα σε μια κοινωνία πολλών πολιτιστικών ταυτοτήτων ευρωπαϊκή. Ναι. Δεν θέλουν αυτό το οποίο η παγκοσμιοποίηση στην αρχή ήρθε και σόκαρε, τη διάλυση όλων των πολιτιστικών ταυτοτήτων και την επιβολή μιας πατρίδας της τεχνικής. Αυτό δεν το θέλουν. Και από εκεί ξεκινάει η δυσπιστία τους, η οποία πολλές φορές μπορεί να πάρει και εθνικιστικές αντιδράσεις, εθνικιστικό χαρακτήρα, χωρίς η κοινωνία στο βάθος να είναι. Ναι. Εάν μήπως η κοινωνία τους αφήσει την αφήση της διασφαλής την ταυτότητά της, μπορεί άνετα να ανοιχτεί σε το διαφορετικό. Μήπως αυτό θα μπορούσε να το προασπίσει καλύτερα μία ομόσπονδη Ευρώπη, ένα κοινό σύνταγμα που οι πρώτοι Γάλλοι απέρριψαν πριν λίγα χρόνια? Ναι, μπορεί να γίνει αυτό με μία διαφορά. Αυτή η ομόσπονδη Ευρώπη θα σεβαστεί τις διαφορετικές πολιτιστικές ταυτότητες. Εάν γίνει αυτό, ο κόσμος δεν θα είναι αρνητικός.
Αν όμως έρθει με ισοπεδωτικό τρόπο στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και πει τι θα πει τώρα Γαλλία, τι θα πει Γάλλος, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, αναμειχθείτε όλοι, τι θα πει Έλληνας, τι θα πει Ούγγρος, εκεί θα προτσήσει ο κόσμος. Γιατί η βάση είναι ο πυρήνας ενός μιας οικογένειας η οποία δεν θέλει να χάσει την πολιτιστική της ταυτότητα. Πάντως, να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο. Μου είχε κάνει εντύπωση πριν από 15 χρόνια περίπου που είχα επισκεφθεί την Γαλλία. Ήταν τότε με τις ημέρες της 4ης Ιουλίου, οπότε έχουν την εθνική τους εορτή. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι υπήρχε ένας νεοστολισμός μόνο με γαλλικές σημαίες. Ναι. Ευρωπαϊκή σημαία δεν έβλεπες πουθενά. Ναι, γιατί αυτό είναι. Θεωρούμε ότι η Ευρώπη είναι μια οικογένεια ανοιχτή, στην οποία μπορούμε να συνυπάρχουμε, αλλά δεν θα πρέπει να είναι απειλή για την πολιτιστική μας και την εθνική μας, όχι εθνικιστική, την εθνική μας ταυτότητα. Τα συνδέουν αυτά. Mm-hmm. Έχει να κάνει με τον βασικό πυρήνα του πολιτισμού. Σου λέει ο Γάλλος, εγώ βλέπω τους διανοούμενους, τον Λίξο και τους άλλους. Γιατί εγώ θα πρέπει να χαλάσω την ορθογραφία μου και να βγάλω τα λατινικά από το σχολείο, μόνο και μόνο για να μην παραξηγηθούν οι άλλοι που έρχονται. Να έρθετε, αλλά να μάθετε και τα λατινικά, να μάθετε και τον πολιτισμό μας, όπως και εγώ θέλω να μάθω το δικό σας. Δηλαδή, αυτή η ισοπαίδωση που έφερε άμεσα και γρήγορα η παγκοσμιοποίηση των πολιτιστικών ταυτοτήτων, αυτό δημιούργησε όλες αυτές τις αντιδράσεις. Yes. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δαβετά, για αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα που είχαμε για άλλη μια φορά. Τα φιλιά μου στην Κέρκυρα και χαίρομαι πάντα να τα λέω μαζί σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Κάπου εδώ, φίλες και